Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Έλεγα και εισαγωγικά, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι διάβασα έτσι με εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο το σκεπτικό στο δημόσιο διάλογο που έχετε αναπτύξει και σε πολλά σημεία ομολογώ ότι συμφωνώ και μαζί σας ότι θα έπρεπε να το δούμε συνολικά το θέμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Όμως θα ξεκινήσω από αυτό που ψηφίζετε σήμερα μετά το τέλος των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών και θέλω έτσι το δικό σας σχόλιο. Είναι ένα νομοσχέδιο ενδυνάμωσης του δημόσιου ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος και παράλληλα λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Είναι ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διευθετεί μία, κατά την άποψή της, ανομαλία της μεταπολίτευσης, έναν αναχρονισμό της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον οποίο η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από καθηγητές που είναι αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή η συνταγματική ρύθμιση του άρθρου 16, ενώ πριν από 50 χρόνια όταν υιοθετήθηκε το σύνταγμά μας θεωρούνταν δόκιμη ακόμα και για τη συντηρητική παράταξη, εξού και συγκέντρωσε την απόλυτη συνένεση όλων των κομμάτων στη Βουλή του 1975. Εδώ και περίπου μία εικοσαετία, χοντρικά δηλαδή από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, είναι σαφές ότι υπάρχουν φωνές συγκροτημένες και μάλιστα ενίοτε πλειοψηφικές στον χώρο της συντηρητικής παράταξης και του Φιλελεύθερου Κέντρου που θέλουν την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό ξεκίνησε σαν μια διαδικασία από το 2006 και ύστερα, το 2006, το 2008, δοκιμάστηκε, δεν τα κατάφεραν και αφού είδαν και απόειδαν, τώρα ουσιαστικά επιχειρούν την εισαγωγή των ιδιωτικών, όχι με αναθεώρηση του 16, αλλά με παράκαμψή του. Άρα η στόχευση είναι σαφής, είναι αυτή. Και νομίζω ότι είναι και ειλικρινές να το πούμε κιόλας, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι... Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Εδώ είναι δύο διαφορετικές θέσεις. Υπάρχει μια θέση αρχής που λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι στην αγορά και μια άλλη θέση που λέει δεν πρέπει να είναι στην αγορά. Είναι προφανές και έτσι είναι σε μια δημοκρατία. Οι απόψεις συγκρούνται, θέσεις είναι αυτές και όποιος έχει την πλειοψηφία κερδίζει. Αυτή τη στιγμή φέρεται ονομαστικά ότι υπάρχει μια συνένεση γύρω από την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης παιδείας, όμως φάνηκε τελευταίες μέρες και τον τελευταίο μήνα ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν απολαμβάνει την ευρεία συνένεση που θεωρούσε ότι έχει. Αν δείτε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε ότι η κοινωνία είναι μοιρασμένη και ότι οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι περίπου στα 45, πλειοψηφικά είναι εναντίον της εισαγωγής ιδιωτικών παιδιών. Κύριε Χριστόπουλε, επειδή στο παρελθόν έχετε μιλήσει για τη διαρκή θεσμική υποχώρηση, την υποχώρηση των θεσμών και ο ανώτατος θεσμός ενός κράτους είναι το Σύνταγμα. Σας πρόσεξα τι είπατε. Σήμερα αυτό που περιγράφετε δεν επιχειρείται με μία αναθεώρηση του Συντάγματος που εν πάση περιπτώσει όποιος έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να προτείνει σε μία βουλή και να πάει μετά στην αναθεώρηση σε μία δεύτερη μετά από εκλογές. Εδώ δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, διότι κατάλαβαν ότι έτσι πάλι θα δημιουργηθούν προβλήματα που δεν θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στους 180 βουλευτές που είναι απαραίτητοι. Άρα τι, αφού δεν μας κάνει το Σύνταγμα, το προσπερνάμε. Αυτό δεν είπε ο Υπουργός. Είπε, λέει, θα περιμένουμε το Σύνταγμα. Όπα. Είναι δύο λεφτά. Όταν η εικόνα μιλάει μόνη της, δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε πολλά σχόλια πάνω του. Όταν το Σύνταγμα λέει ότι η εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από δημοσίους λειτουργούς και απαγορεύεται η εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να ερμηνεύουμε πολύ. Εντάξει, φυσικά ακούω κάποιους έγκριτους συνταγματολόγους να λένε ότι πρέπει να ερμηνεύουμε το Σύνταγμα στο πνεύμα των καιρών, χρειάζεται μια δυναμική ερμηνεία, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά ένα Σύνταγμα, όταν λέει ρητά κάτι, κάτι θέλει να πει. Και είναι προφανές. Δηλαδή, το Σύνταγμα μας λέει, ξέρω εγώ, ότι απαγορεύονται τα βασανιστήρια. Αν μεθαύριο, ας πούμε, το 60% των Ελλήνων, ύστερα από μια τρομοκρατική επίθεση ή μια υπόθεση με πολύκροτη παιδεραστία, αποφασίσει ότι πρέπει να γίνουν βασανιστήρια σε βάρος αυτών των δραστών.
τι θα πούμε, ότι ερμηνεύουμε το Σύνταγμα υπό την πίεση των καιρών και ότι η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος μας επιβάλλει να το εφαρμόσουμε ενάντια στο γράμμα του. Εγώ δεν, πώς να σας πω, σας είπα, έχω απόλυτο σεβασμό σε όλες τις θέσεις που καταντήθονται στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο, αρκεί να μας κοροϊδεύουν. Κάντε αναθεώρηση του Συντάγματος και άμα μπορείτε, άξτε το, δεν έχω καμία... αυτό μου φαίνεται έντιμο. Ο Αλιβιζάτος, ο Νίκος, ο οποίος είναι από τους πρώτους συνταγματολόγους στην Ελλάδα, φίλος, ο οποίος είχε πάρει θέση υπέρ της εισαγωγής των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το 2007 έγραψε ολόκληρο βιβλίο με αντικείμενο πέρα από το 16 και πρότεινε συγκεκριμένο γράμμα συνταγματικής ρύθμισης προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το πολιτικό σχέδιο. Έγραψε τζάμπα, το έγραψε το βιβλίο αυτός. Τζάμπα συζητούσαμε 40 χρόνια, 50 χρόνια μας, όχι 40 χρόνια, για το ενδεχόμενο να αλλάξει το κατά τους αυτούς που κυβερνάνε αναχρονιστικό 16. Ναι, τι να σας πω. Αυτή είναι η θεσμική συζήτηση. Θα πάμε στην πολιτική, αλλά στο θεσμικό θέλω να μείνω λίγο. Εάν έγραψε το βιβλίο ο κύριος Αλιβιζάτος, σήμερα είναι ο ένας από τους συνταγματολόγους που επικαλείται η κυβέρνηση, προσέξτε, για τη μη ανάγκη αναθεώρησης. Το καταλαβαίνω και με στενοχωρεί αυτό, σας ομολογώ, διότι τσάμπα κάθισε ο άνθρωπος και έγραψε 300 σελίδες. Ο ίδιος σου αναιρεί τον εαυτό του και υπονομεύει το επιχείρημά του. Δηλαδή, σκέψου εγώ να κάθομαι να γράφω ένα βιβλίο και να σου λέω ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται αναθεώρηση. Έτσι, μετά, αφού δεν έχει γίνει αναθεώρηση, μετά από 10 χρόνια, 15, να λέω δεν βαριέσαι, άστο, θα το κάνουμε αλλιώς. Αν πει ο άλλος, δεν κουμπάρε, τι έγραφε, ας πούμε, 300 σελίδες. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τώρα, δεν κύριε Χρήστο. Νομίζω ότι έτσι υπονομεύεται και το κύρος των ανθρώπων και το κύρος φυσικά του συντάγματος. Έτσι. Τώρα. Δηλαδή, εγώ τώρα τι να πω στους φοιτητές μου, στα παιδιά μου, στους νέους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφουμε και περιμένουν από μένα να τους πω ότι πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα, τους θεσμούς, όταν αυτοί οι οποίοι υποτίθενται εμφανίζονται ως οι πρέτορες των θεσμών, ας πούμε, τους ξεφτυλίζουν. Εδώ τα λέμε, θα έχουν ένα δίκιο τα παιδιά να μου πούνε άσερε, φίλε, τώρα να πω. Τώρα, κύριε Χριστόπουλε, θέλω να πάμε στο πολιτικό, αλλά θέλω να πάμε καταρχάς με αυτό το αφήγημα ότι εδώ μιλάμε για ίδρυση παραρτημάτων μη κρατικών, αυτό είναι η επίσημη εκφορά, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά βεβαίως ιδιωτικά στο φίλιο ακροατήριο της κυβερνητικής πλειοψηφίας λέγεται ανοιχτά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι είναι στην ουσία? Όντως, και εδώ θα πρέπει να αποδώσουμε στον Πιερακάκη το γεγονός ότι δεν ήταν υπέρ της πολύ σκληρής μοναταριστικής γραμμής των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την οποία ήταν πλειοψηφικά η κυβέρνηση μέχρι τώρα και φυσικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Πιερακάκης έβαλε το μη κερδοσκοπικά ως μια δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή ότι όχι δημόσια, όχι και ιδιωτικά. Τώρα, το κατά πόσο ένας ιδιώτης θα επενδύσει στην ανώτατη εκπαίδευση με μη κερδοσκοπικές βλέψεις, το είναι ένα ερώτημα το οποίο το αφήνω στους ακροατές μας να το σκεφτούν. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα θα ανοίξει από τη στιγμή που δεν αποφέρει τίποτα. Και ακόμα και αν δεν αποφέρει το παράρτημα του Πανεπιστημίου Πάφου ή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, γιατί αυτά θα έρθουν σε πρώτη φάση, είναι σίγουρο ότι, εν πάση περιπτώσει, αν δεν αποφέρει το παράρτημα που θα γίνει εδώ, θα αποφέρει το κεντρικό ίδρυμα στην χώρα στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εμένα μου φαίνεται λίγο, ως, να σας το πω έτσι, λίγο προσχηματική η συζήτηση περί του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, προσπαθεί, είναι ένα φύλλο σιτής πάνω στην συνταγματική γύμνια του νομοσχεδίου. Έτσι την αντιλαμβάνομαι. Αλλά εντάξει, αυτό λένε οι άνθρωποι. Θα κριθεί φυσικά και η συνταγματικότητα της εν λόγω ρύθμισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Θα υπάρξει και μια τέτοια είδους δηλαδή νομική μάχη γύρω από αυτό το θέμα, αλλά θα υπάρξει μια κοινωνική μάχη. Υπάρχει μια κοινωνική μάχη. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι, ξέρετε, το Σύνταγμα, σε αντίθεση με αυτό το οποίο λένε κάποιοι από τους ειδικούς του Συντάγματος, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο αυτούς. Αφορά τον οποιοδήποτε πολίτη. Δεν μπορούμε να προσδοκάμε από τους ανθρώπους υπακοής στο Σύνταγμα και την ίδια στιγμή να τους λέμε μην μιλάτε για το Σύνταγμα, δεν το καταλαβαίνετε. Έτσι. Άρα λοιπόν το Σύνταγμα διακυβεύεται καθημερινά στους δρόμους μιας χώρας. Και όταν λέω στους δρόμους, εννοώ δηλαδή στον καθημερινό συσχετισμό της δύναμης. Αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα. Θα το δούμε. Έχετε πει και κάτι, έχετε γράψει κάτι εξαιρετικά εύστοχο. Αν είναι
μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, οι ελάχιστοι λέτε που βάζουν χρήμα για να το δωρήσουν και όχι για να το αυξήσουν, αυτό σημαίνει, θα μπορούσαν να το κάνουν πρωτίστως, λέτε, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Και στην Ελλάδα παλιότερα, θυμίζετε, είχαμε τους λεγόμενους εθνικούς ευεργέτες, το Μετσόβιο για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι αν υποθέσουμε ότι πραγματικά κάποιος θέλει να δώσει τα λεφτά του για να ενισχύσει την ανώτητη εκπαίδευση σε μια χώρα, δεν νομίζω να τα δώσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου που θα έρθει. Θα τα δώσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα τα δώσει, ξέρω εγώ, στο Πολυτεχνείο, θα τα δώσει σε όλα αυτά τα ξακουστά ιδρύματα, τα οποία εξάλλου και με τέτοιον τρόπο συγκροτηθήκαν. Έτσι φτιαχτήκαν αυτά τα ιδρύματα όταν ξεκινήσαν, ας πούμε, την πορεία τους. Άρα με την έννοια αυτή λοιπόν, δεν μου φαίνεται έτσι ότι είναι. Και ως αναλήθεια δεν μου φαίνεται πιστευτή, ας πούμε, καθόλου. Πιστεύω ότι όντως, αν κάποιος θέλει να δώσει λεφτά, όπως δίνουν λεφτά οι ιδιώτες σε μεγάλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού σε πανεπιστήμια, δεν τα δίνουν σε ιδιωτικά, τα δίνουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σαχίνη, για να μην έχουν οι ακροατές μας μια κακή εικόνα, μια στρεβλή εικόνα? Το πανεπιστήμιο δεν είναι σπουδαστήριο, δεν είναι ούτε φροντιστήριο, δεν είναι σχολείο. Όταν λέμε πανεπιστήμιο, εννοούμε έναν χώρο στον οποίο σμιλεύεται η γνώση και η έρευνα. Για το λόγο αυτό, από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία των πανεπιστημίων, 10-11 αιώνες πίσω στον κόσμο, αυτός ο χώρος διεκδικεί μια στεγανή αυτονομία. Αυτό το οποίο στο δικό μας σύνταγμα ονομάστηκε αυτοδιοίκητο. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στον κόσμο? Ακριβώς επειδή ένα κομμάτι της πανεπιστημιακής έρευνας ιδιωτικοποιείται, μπαίνει δηλαδή με όρους στην αγορά, τόσο περισσότερο αρχίζουν και εμφανίζονται φαινόμενα όπου αυτοί που χρηματοδοτούν το πανεπιστήμιο θέτουν τους όρους του. Θέτει τους όρους του, παραδείγματος χάρη, ο Εβραίος τραπεζίτης, ο Εβραίος βιομήχανος ή ξέρω εγώ το φαν τάδε, το οποίο είναι τάδε συμφερόντων, έτσι ώστε μέσα στο πανεπιστήμιο να μην ακούγονται απόψεις οι οποίες είναι καταδικαστικές ως προς το Ισραήλ. Με αποτέλεσμα οι πρίτανες του πανεπιστημίου, του πιο ξακουστού πανεπιστημίου στην Αμερική, να αναγκαστεί να παραιτηθεί. Για το λόγο του ότι διακυβεύεται αυτό το οποίο είναι το μείζον αγαθό στο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό που κατοχυρώνει το σύνταγμά μας και είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία. Μα θα πει κανείς, γιατί στο πανεπιστήμιο να υπάρχει μια έξτρα ελευθερία από ό,τι υπάρχει στην καθημερινότητα? Τι είναι αυτό δηλαδή που αιτιολογεί ότι στο πανεπιστήμιο μπορεί ο Χριστόπουλος, ο Σαχίνης, η κόρη του Χριστόπουλου, η κόρη του Σαχίνη να επιτρέπεται να σκέφτονται και να λένε τα πάντα? Είναι ότι ακριβώς εδώ σμιλεύεται η έρευνα. Είναι δηλαδή ότι μέσα στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να υπάρχουν ταμπού. Μέσα στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να λέγονται όλα. Και αυτή ακριβώς η ελευθερία είναι η οποία διακυβεύεται από την ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημίου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο αυτό. Οι σύγχρονες ανθρωπιστικές σπουδές, δυστυχώς, ακριβώς επειδή σε ένα κομμάτι του δυτικού κόσμου έχουν μπει σε μια τροχιά σχετικής ιδιωτικοποίησης, πλέον περιορίζουν την εμβέλειά τους και χάνουν το κύρος τους, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν λένε αυτά που θέλουν. Έχω πάει στην Κύπρο, έχω κάνει μαθήματα και μου έχουν πει συνάδελφοι πόσο χαίρονται που να με ακούνε να μιλάω ελεύθερα, διότι αυτοί, ακριβώς επειδή έχουν μια σχέση εργαζόμενου εργοδότη με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου, που είναι συχνά ο ιδιοκτήτης του πανεπιστημίου, δεν μπορούν να πούν αυτά που θέλουν. Αν μας αρέσει αυτό το μοντέλο, μια χαρά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το μοντέλο. Θα μου πεις, και εδώ τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα που φαντάζομαι θέλετε να καταλάβετε. Ναι, ναι. Αυτό το μοντέλο, οκ, okay, δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει το μοντέλο του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου? Με προλάβατε, μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο στο οποίο πρέπει να αφιερώσουμε την κουβέντα. Και έχει ευθύνες η ακαδημαϊκή και η λεγόμενη δημόσια κοινότητα, οι υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα που δεν έχουν ανοίξει με ουσιαστικά βήματα και τη συζήτηση και σε πράξεις. Έλεγα προηγουμένως τον κύριο Κεσόπουλο, όλα καλά. Αλλά επειδή συμμερίζομαι την άποψη που κι εσείς έχετε διατυπώσει, ότι εδώ τα ιδιωτικά, όπως και να ονομαστούν, δεν απευθύνονται στα ακριβά βαλάντια των εχόντων και κατεχόντων. Αυτοί θα συνεχίσουν τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν στα πανάκριβα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Απευθύνονται όμως στην ελληνική οικογένεια, η οποία βλέπει από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο να ξεπατώνεται σε αυτό που λέγεται δημόσια εκπαίδευση και μετά το ίδιο να συμβαίνει όταν τα παιδιά τους μπουν, είτε νίκαια είναι, είτε τροφία είναι, είτε το ένα είναι, είτε το άλλο. Εδώ είναι το ζουμί.
Ακριβώς, και συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω με αυτό. Είμαστε δυστυχώς και εμείς, και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς οι ακαδημαϊκοί, εμείς οι υπερασπιστές της δημόσιας φύσης των πανεπιστημίων, εκτεθειμένοι, διότι τόσα χρόνια αφήσαμε ένα σύστημα το οποίο είναι μια κρεατομηχανή των ανθρωπίνων μυαλών, είναι ένα μόλοχ της ελληνικής οικογένειας, είναι αυτή η ιστορία των Πανελληνίων, που οδηγεί μια κατάσταση, σε μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία των παιδιών περνάνε σε σχολές που δεν επιθυμούν να περάσουν, με την εξαίρεση δηλαδή των σχολών του Πολυτεχνείου, της Υψηλής Ζήτησης, της Ιατρικής και της Νομικής. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα παιδιά περνάνε εκεί που δεν θέλουν. Αυτή είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα. Δεχθήκαμε τις Πανελλήνιες, δεχθήκαμε τη φροντιστοριοποίηση της μέσης εκπαίδευσης, δεχθήκαμε την απονέκρωση του λυκείου, δεχθήκαμε ότι φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο έχει διαλύσει οικονομικά και ψυχικά κάθε ελληνική οικογένεια, διότι αυτή η διαδικασία του να φτάσουμε στις Πανελλήνιες είναι μια διαδικασία που έχει ένα διανόητο ψυχικό και οικονομικό κόστος στην μέση ελληνική οικογένεια. Και φυσικά, φτάνοντας εκεί, έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως να μας λένε ότι κοιτάξτε, εμείς το κάνουμε αυτό προκειμένου τα παιδιά να μην βγαίνουν έξω. Θα έπρεπε κοινώς ένα κομμάτι. Θα έπρεπε καταρχήν να είχαμε σκεφτεί σταδιακά την απαλλαγή από αυτό το βραχνά των Πανελληνίων. Το αντεπιχείρημα είναι ότι ο μόνος αδιάβλητος θεσμός που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι οι Πανελλήνιες, άρα δεν πρέπει να τις χαλάσουμε. Είναι αδιάβλητος. Σε αυτό δεν φαντάζομαι ότι έχετε διαφορετική άποψη. Αδιάβλητος είναι. Το είπα, είναι αδιάβλητος. Ναι. Αλλά το ότι επειδή είναι αδιάβλητος ένας θεσμός δεν σημαίνει ότι είναι αξιοκρατικός, δεν σημαίνει ότι είναι δίκαιος, δεν σημαίνει ότι είναι εκπαιδαγωγικά σωστός. Είναι αδιάβλητος φυσικά ο θεσμός των Πανελλήνιων. Φυσικά. Αλλά τι θα κάνουμε, θα είμαστε μια χώρα που θα συντηρεί αυτή την κατάσταση? Η κόρη μου είναι στην τρίτη ηλικίου, κύριε Σαχίνη. Mm-hmm. Βλέπω ότι εδώ και 2,5 χρόνια τα παιδιά δεν κάνουν σχολείο. Τι να σας πω. Και εσείς το βλέπω ότι τα παιδιά δεν κάνουν σχολείο και τα παιδιά, ότι η μέση ελληνική οικογένεια και η δικιά σας και η δικιά μου ζει καθημερινά με το βραχνά των λεγόμενων δραστηριοτήτων των παιδιών. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα γιατί τα δεχτήκαμε, γιατί δεν κάναμε κάτι? Εδώ λοιπόν μας χρεώνω το γεγονός ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δώσαμε την πρωτοβουλία του παιχνιδιού στον πολιτικό αντίπαλο που αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτό το οποίο πρεσβεύει στο Πανεπιστήμιο, να πει ότι εγώ έρχομαι λοιπόν, το ανοίγω και δεν το κάνω. Προσέξτε, δεν το κάνω εγώ μόνο για τους πλούσιους, γιατί σε αυτό που είπατε έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ότι η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα σήμερα, μη κερδοσκοπικά, πείτε όπως θέλετε, δεν γίνεται προκειμένου ο μεγαλοαστός να στείλει το παιδί του στο Κολάμπια που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα το στείλει ούτως ή άλλως. Γίνεται προκειμένου ο Χριστόπουλος και ο Σαχίνης, αν δεν περάσει το παιδί του στην νομική Αθηνών Κομωτινή στη Θεσσαλονίκη, να το στείλει στην νομική της Κύπρου. Περί αυτού συζητάμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το είχαμε αποτρέψει. Θα έπρεπε να το είχαμε αποτρέψει και κακώς νοούμενα δικά μας συνταχνιακά συμφέροντα και μια αδράνεια, μια κρούστα αδράνειας που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, μας έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια δυσχερή θέση. Αυτή είναι η αυτοκριτική που εγώ κάνω ως πανεπιστημιακός απέναντι σε αυτό που γίνεται σήμερα. Και θεωρώ ότι αυτή η αυτοκριτική είναι απαραίτητη αποσκευή, διότι ο αγώνας δεν τελείωσε. Ξεκίνησε. Η κυβέρνηση αυτή έχει ένα συντεταγμένο στρατηγικό σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανώτερη εκπαίδευση. Θυμηθείτε, και μάλιστα νομίζω είχαμε κάνει και κουβέντα εκείνο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2019, από τα πρώτα νομοθετήματά της η κυβέρνηση, Αύγουστο, οι άλλοι βουτάγανε και πήραν τσίπουρα, ήταν η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Δεύτερο νομοθέτημα, η εισαγωγή της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τρίτο νομοθέτημα, τα συμβούλια διοίκησης στα ελληνικά πανεπιστήμια με αυτό το νόμο πλαίσιο της Κεραμέως, που είναι 489 άρθρα, αν έχετε το Θεό σας. 489 άρθρα για πανεπιστήμια, τα οποία υποτίθεται είναι αυτοδιοίκητα, και τέλος έρχεται η αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα. Ήλπιζαν να την κάνουν με αναθεώρηση, είδαν ότι δεν μπορούν να την κάνουν και την κάνουν με bypass. Άρα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να τεθεί επιτάπητος για να πιστεί και η ελληνική οικογένεια για την αξία σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης όλο αυτό το πλαίσιο που θέτεται. Απολύτως. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από τα κάτω, κύριε Σαχή. Έχουμε αποτύχει. Έχουμε φτιάξει ένα σκουριασμένο σχολείο. Έχουμε φτιάξει ένα σχολείο που δεν αντέχεται. Το βαριούνται τα παιδιά, το βαριούνται οι καθηγητές, το βαριούνται οι δάσκαλοι, το βαριούνται οι γονείς. Έχουμε φτιάξει ένα σχολείο το οποίο αποτελεί μια συσσόρευση γνώσεων, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την πορεία των ανθρώπων. Παπαγαλία. Έχουμε φτιάξει,
Έχουμε φτιάξει ένα σχολείο που έχει αναγάγει σε επιστήμη την αποστήθηση. Μάλιστα. Έχουμε φτιάξει ένα σχολείο, ένα στο σχολείο, το οποίο ουσιαστικά είναι εκεί για να περνάνε τα παιδιά την ώρα τους και όλη η δουλειά γίνεται με τα 500, τα 600 και τα 700 που αφήνει η μέση ελληνική οικογένεια στα φροντιστήρια. Και σε αυτό σας ξαναλέω, φταίμε όλοι, όλοι, και βάζω και εμένα μέσα. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για την εισαγωγή στο ελληνικό πανεπιστήμιο και για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό του χαρακτήρα, αν δεν αγγίξουμε τον τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Πάντως, αν η λύση στο πρόβλημα και στην παθογένεια την οποία εγώ πρώτος σας εντόπισα είναι να πούμε ότι ο μέσος φοιτητής δίνει πανελλήνες και περνάει στην νομική με 18, αλλά αυτός ο οποίος έχει λεφτά για να πάει στο πανεπιστήμιο της ΠΑΦΟΥ που θα ανοίξει παράρτημα στην Αθήνα μπαίνει με 11, τότε λυπούμε, αλλά αυτό δικαιοσύνη και αξιοκρατία δεν είναι με κανένα θεό, κύριε Σαχίνη. Καλά, πολύ και περισσότερο είναι αριστεία που έχουμε ακούσει τα μύρια όσα για την αριστεία. Ωστόσο, κύριε Χριστόπουλε, χαίρομαι γιατί ακούω έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο που αναγνωρίζει την υπαρκτή κοινωνική βάση. Ξέρετε, κύριε Χριστόπουλε, εσείς είστε στο πάντιο. Τα πρώτα πανεπιστήμια δημόσια που θα την πατήσουν είναι τα περιφερειακά, διότι αν ο άλλος το παιδί του από την Αθήνα ή να περάσει στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, να πληρώνει κουκουρούκου μανταλάκια από ενίκιο σύντηση το ένα το άλλο, τα αναλώσιμα να το πω, θα το σκεφτεί με 5-10 χιλιάρικα παραπάνω, θα κάνει το σκατό του παξιμάδι, θα το πω έτσι, θα εμφανιστούν και τα περίφημα εκπαιδευτικά δάνεια και για τις οικογένειες και θα το κρατήσει στην Αθήνα. Άρα πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, αντί να συζητάμε με αυτούς τους όρους, ας δούμε λίγο για ποιο λόγο ο λόγος, το κλάσμα δηλαδή, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα φοιτητή, αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσό στην Ευρώπη, το χαμηλότερο, και το αμέσως ερχόμενο από εμάς είναι 2,5 φορές πάνω που είναι η Τουρκία. Έτσι, τα λεφτά τα οποία δίνονται αναφοιτητή στην Ελλάδα είναι τα ελάχιστα που δίνονται στις χώρες του ΩΣΑ. Ας σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Ας σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα, ότι υπάρχουν πόλεις στις οποίες γίνανε πανεπιστήμια και δεν έγινε μία εστία φοιτητική. Να δούμε δηλαδή για ποιο λόγο σε τελευταία ανάλυση όλα αυτά τα έχουμε αφήσει επίτηδες υποβαθμισμένα, γιατί το έχουμε κάνει, γιατί έχουμε φτιάξει de facto ένα σύστημα το οποίο δίπλα στο δημόσιο λειτουργεί με ιδιωτικούς όρους. Μια ολόκληρη αγορά. Είδατε τι πάθανε οι επαρχιακές πόλεις όταν το 2020 ξεκίνησε ο COVID. Διαλυθήκανε. Εγώ έχω την κόρη μου να σπουδάζει στην Κομωτινή. Ένα χρόνο δεν ήταν στην Κομωτινή εξαιτίας του COVID. Η Κομωτινή βόγγιξε από το γεγονός ότι 4.000 φοιτητές, παραδείγματος χάρη, δεν νοικιάζαν τα σπίτια. Εμείς λοιπόν, και όταν λέω εμείς, ξαναλέω, βάζω και εμένα και όλο το συνάφι το δικό μας, το οποίο υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Δεν είπαμε τίποτα σε όλες εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Δεν σταθήκαμε απέναντι σε αυτές τις επιλογές που στήσανε πανεπιστήμια σε όλη την επικράτεια για να στήσουν την πελατεία της πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Βολευτήκαμε διότι πήραμε και εμείς τις θέσεις μας σε αυτά τα πανεπιστήμια. Δεν είπα ότι δεν θα το κάναμε. Προφανώς, άμα μην έχεις μια θέση και εγώ είμαι άνεργος, θα πάω και στην Κομωτινή, θα πάω και στην Δράμα, θα πάω και οπουδήποτε. Τι λέω όμως, ότι αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα της πληρωμής. Και η ώρα της πληρωμής είναι αυστηρή ώρα. Είναι μια ώρα στην οποία δεν χωρατεύουν οι υπεκφυγές. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μας έφερε σε αυτή την ώρα με πολύ άτσαλο τρόπο, θεσμικά πρωτόγονο και απαράδεκτο, αλλά μας έφερε ενώπιον των ευθυνών μας. Ας κάτσουμε λοιπόν να σκεφτούμε ένα ολόκληρο σχέδιο με βηματισμό συγκεκριμένο που ξεκινάει από χαμηλά και φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο και την ίδια τη δομή του πανεπιστήμιου, προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμείς για να φτιάξουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Διότι πολλές φορές αυτό που έχουμε, το οποίο είναι δημόσιο, έχει αρκετά καλά, αλλά έχει και πάρα πολλά αρνητικά. Αυτά τα αρνητικά λοιπόν, από το να αναθεματίζουμε τον εκάστοτε πυρακάκι κάθε φορά που προσπαθεί να τα διαλύσει, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που μας κυβερνούν πιστεύουν ότι το πανεπιστήμιο είναι εστία νομίας, εγκληματικότητας, μετριότητας, αχλαμάρας και πάει λέγοντας. Αντί λοιπόν να τους καταριόμαστε κάθε φορά που το κάνουν αυτό, ας κοιτάξουμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Και σε αυτό το πράγμα θεωρώ, ξαναλέω, ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Λέει εδώ η φίλη μου η Βασιλική, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Φαντάζομαι, λέει, ότι μέσα σε όλα αυτά που συζητάτε και την αριστεία, για παράδειγμα, της Ιατρικής Αθηνών, όπου η καθηγητική έδρα είναι κληρονομική σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν σας είπα για συντεχνιακού τύπου αντιλήψεις και αδράνειες, φαντάζεστε ότι. Προφανώς όλα τα συζητάει, και εγώ ήθελα να το πω αυτό. Άρα, κύριε Χριστόπουλε, για σας η συζήτηση τώρα πρέπει να ανοίξει. Η συζήτηση έπρεπε να είχε ανοίξει
Σας θυμίζω, πιθανώς, αν δεν το θυμάστε, δείτε τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που υποβλήθηκαν το 2016, ένας ανακαταπληκτικό μεγάλο κείμενο, το οποίο γράψαν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί τότε, που έχει εξαιρετικές σκέψεις για το μέλλον της δημόσιας παιδείας στην Ελλάδα, από την κατώτατη μέχρι τη μέση και φυσικά την ανώτερη και την ανώτατη. Θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προτάσεις, αρκεί να τις σκεφτούμε και να κάτσουμε κι εμείς να αντιπαραθέσουμε ένα σχέδιο. Το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια είναι ποιο? Θα κρατήσει τις σχολές της υψηλής ζήτησης, αυτές δηλαδή οι οποίες θα καταφέρνουν, δηλαδή οι σχολές των μηχανικών, στα πολυτεχνία, τις ιατρικές και τις νομικές κτλ. Θα βάλει δίπλα σε αυτές, προσέξτε, όχι ιατρικές, γιατί η ιατρική σχολή για να φτιάξει δεν είναι απλή ιστορία. Νομική είναι εύκολη σχολή. Μια αίθουσα χρειάζεται και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα φτιάξει δίπλα σε αυτές κάποιες σχολές οι οποίες θα αγγίζουν τις υψηλής ζήτησης σχολές για να υπάρχουν σε εναλλακτικό σενάριο, εισάγοντας μια προφανή δολίευση της έννοιας της αριστείας και της αξιοκρατίας, γιατί σας είπα, ο ένας θα θέλει 18 και ο άλλος θα θέλει 11 για να περάσει. Και συνάμα, περιφερειακά πανεπιστήμια και ανθρωπιστικές σχολές θα χαιρετήσουν σταδιακά τον κόσμο τούτο. Θα μπουν σε μια οριστική πορεία μαρασμού. Μια αναπόδραστη πορεία μαρασμού. Και το ερώτημα είναι, θα μου πει κανείς, okay, τι τις θέλουμε αυτές τις σχολές? Γιατί κάποιος να ξέρει ανθρωπολογία? Γιατί κάποιος να ξέρει πολιτικές επιστήμες? Γιατί κάποιος να ξέρει ιστορία? Η απάντηση είναι ότι η πρόοδος της ανθρωπότητας δεν έγινε μόνο με τα 5-10 μεγάλα μυαλά τα οποία ανακαλύψαν ή εφήβραν κάποιες καινούργιες επινοήσεις, κύριε Σαχίνη. Η έννοια της πρόοδου της ανθρωπότητας από τότε που την ξέρουμε γίνεται διότι ακριβώς υπάρχουν κάποιοι μοχλοί που εξασφαλίζουν αυτό που ονομάζουμε ταξική κινητικότητα. Ο κόσμος μαθαίνει γράμματα και εσείς, ένα παιδί που έρχεται από εκεί που έρχεται, πλέον έχετε μάθει γράμματα περισσότερο από τον πατέρα σας. Και είναι δυσάρεστο το δικό σας το παιδί, διότι περί αυτού συζητάμε σήμερα, να βρεθεί σε μια συγκυρία που τελικά όλος αυτός ο μόχθος, όλη αυτή η προσπάθεια γενεών, προκειμένου ο κόσμος να μαθαίνει γράμματα, μάθε παιδί μου γράμματα που έλεγε η ταινία, να καταλήξει το παιδί να μην ξέρει γράμματα, διότι θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης, εκπαίδευσης και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν το να ξέρουμε γράμματα είναι σημαντικό πράγμα, κύριε Σαχίνη. Είναι σημαντικό για τη συγκρότησή μας, είναι σημαντικό για την κοινωνία μας και είναι σημαντικό για το πώς στεκόμαστε απέναντι στην εξουσία. Είναι σημαντικό δηλαδή για εμάς ως πολίτες το να ξέρουμε γράμματα. Και όταν λέμε να ξέρουμε γράμματα, όχι να θυμόμαστε τι λέει από τη σελίδα 18 στη σελίδα 21 ένα βιβλίο ιστορίας ή ένα εγχειρίδιο πολιτικής επιστήμης. Να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε τους αρμούς της πραγματικότητας. Έτσι. Αυτό το κάνει το πανεπιστήμιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που κάνετε την επισήμαση. Μου λέει εδώ πέρα ο Κωστής: κύριε Χριστόπουλε, καλημέρα. Μια χαρά τα λέτε και μπράβο σας. Πρώτη φορά ακούω με τέτοια αυτοκριτική, επιθετική όμως διάθεση. Μία ανάλυση για το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω, και όλοι πρέπει να πάνε στα πανεπιστήμια ή δεν αφήνεται κατά μέρος και τη λεγόμενη επαγγελματική εκπαίδευση? Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Η χώρα δεν έχει επαγγελματίες μάστορες που να μπορούν να παίζουν και ψηφιακά. Αυτό το κείμενο που σας είπα και καλό και τον ακροατή μας, τον οποίο ευχαριστώ να κοιτάξει τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα και προβλέπει την ίδρυση διετών προγραμμάτων μεταλλικιακής τεχνικής εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν και σε αυτό φυσικά, διότι όπως είπατε εσείς, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στη χώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μαστόρια κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο και αυτό. Μάλιστα. Δημήτρη Χριστόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα.